Η Κόρα και η Άλις, προδομένες από τον κακό Μάγκουα, πέφτουν σε ενέδρα. Με τη βοήθεια του Αετομάτη και των φίλων του, διαφεύγουν από τους Ινδιάνους και από τους κινδύνους του ποταμού Γκλεν. Η περιπέτεια όμως δεν έχει τελειώσει. Ο τελευταίος των Μοϊκανών. Επεισόδιο 3. Mohican, Mohican. Κρατήσου μην φύγεις, έρχομαι. Μόνο ένα λεπτό χρειάζομαι. Αρενάρια σηκώσα, ένας τεράστιος βράχος. Λοιπόν, αγαπητοί μου, τι ευχάριστη συνάντηση. Όπως ακριβώς το υποπτεύτηκα, ανήκεις σε ένα μέχρι τώρα ανύπαρκτο είδος και έτσι από εδώ και μπρος θα λέγεσαι Χουξταμπίλης Μαρμπορίμπανσκια, πρόστιμη αυτού που σε ανακάλυψε, δηλαδή εμένα, τον κύριο Χουξταμπίλ Μαρμπορίμπανξ, τις υπηρεσίες σας. Όλοι οι συναδελφοί μου θα ζηλέψουν. Το έχω πει πολλές φορές, είναι θεότρελος. Διακινδυνεύει τη ζωή του, κοντεύει να πέσει από το γκρεμό και να σπάσει το λαιμό του. Κοιτάξτε τον! Είναι πολύ μορφωμένος κύριος και όλο αυτό το διάβασμα σου ψήνει τα μυαλά, είναι σίγουρο. Έτσι έλεγα κι εγώ στο γέρο μου. Πήρα τα λεφτά που μου δώσε η βιβλία και αγόρασα το πρώτο μου πιστόλι. Πάντως, ο τύπος πληρώνει καλά λεφτά, οπότε τι μας νοιάζει. Βλέπεις το σημάδι μου? Και αυτό δεν είναι καλό. Δεν μ' αρέσει αυτό ο τρελάρας και δεν μ' αρέσει αυτό το δάσος. Πάψε, Μπέρτα, θα μας πιάσω. Ένα αξιόλογο είδος, κύριε. Ήδη του έδωσα ένα όνομα, αλλά χρειάζομαι και ένα πιο κοινό. Πώς θα το ονόμαζες, Μπέρτρα? Εγώ βλέπω μια τυποτένια βρωμόπεταλούδα. Πολύ καλά. Τότε θα την ονομάσουμε Τυποτένιος Μαρχοριμπάνσκια. Στα άλογα, άντρες. Θα συνεχίσουμε βόρεια. Είμαστε μακριά από τον πολιτισμό και εδώ γύρω είναι γεμάτο Ινδιάνους. Θα τους κερδίσουμε με αυτά. Οι Χούρονς δεν πολύ ενδιαφέρον για αυτά, Δοκ. Ορίστε, ένα μικρό μπόνους για τις προσπάθειές σας. Στις διαταγές σας, καθηγητά. Κάνετε με τα ζουζούνια που τα μαζέψατε, καθηγητά. Τσίρκο! Μπορούσαμε να είχαμε μείνει και στο όχυρο Έντουαρ και να μαζεύαμε ψήρα από τους σκύλους. Τι έπαθες, καθηγητά, και δεν μιλάς? Μα πού είναι? Μπέρτ, τι συμβαίνει? Ινδιάνοι! Φύγε! Φύγε! Όχι μπροστά μου! Μάλλον πρέπει να τον έχασα. Κρίμα, κρίμα. Μπέρραμ. Μπέρτραμ. Κύριε. Oh.
Εκείνοι πήραν τις λίρες τους και εξαφανίστηκαν. Ωχ, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα, έτσι δεν είναι? Ακαμόλα. Ο αρχηγός Μεγαφίδη μόλις σας είπε ότι ο πιο σύντομος δρόμος δεν είναι πάντα και ο πιο γρήγορος. Δηλαδή υπάρχουν Χουρόνς πίσω μας? Μπορεί να είναι οπουδήποτε. Καλύτερα να πάμε από αυτό το μονοπάτι. Είναι κρυμμένο καλά. Λόγω. Τώρα τι συνέβη? Κάτι έρχεται, ίσως αρκούδα. Πολύς θόρυβος για να είναι αρκούδα. Μάλλον πρέπει να είναι κανένας ηλίθιος λευκός. Θεέ και κύριε, πού στο καλό είναι το μονοπάτι? Δόξα τω Θεώ, είναι Άγγλος! Ω, επιτέλους άνθρωποι! Μισό λεπτό, κύριε. Γιάννε, όκα και πάτα, αλλά να ή αν, ο, ναι, και πάτα... Βάλε μέσα το βιβλιαράκι σου. Αυτά είναι οι Ροκουάι. Ο φίλος μου είναι Μοϊκανός. Και μιλάει αγγλικά τέλεια. Τι ευχάριστη έκπληξη να βρω σε αυτό το άγριο μέρος δύο αγγλίδες κυρίες. Είμαι η Άλις Μονρό και αυτή είναι η αδερφή μου Κόρα, κύριε. Σερ Χούσταμπελ Μαρχοριμπάν, στις υπηρεσίες σας. Εντομολόγος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Εξερευνάτε με μόνο ένα μουλάρι? Με συνόδευαν τρεις οδηγοί, αλλά νωρίτερα σήμερα πήραν τα λεφτά τους και έγιναν καπνός. Κακό εκ μέρους τους. Ελάτε μαζί μας, Σερ Χούξταμπλ. Οι συνοδηγοί μας θα σας προστατεύουν. Αλλά αν συνεχίσετε με αυτή τη φασαρία, δεν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε κανέναν. Θα περπατώ πιο σιγά και από μια πεταλουδίτσα. Και χωρίς το μουλάρι? Έχετε τρελαθεί. Αυτό το είδος έχει απίστευτη αξία επιστημονική. Μα τι μυαλό κλέβει μια πεταλούδα από τον ουρανό και τη βάζει σε ένα μπουκαλάκι. Μαργοριμπάνσκια, μπορεί να μην νομίζετε και πολλά για τη σύγχρονη επιστήμη, αλλά ανοίχτηκα μεγάλοι ορίζοντες. Και πρέπει να παγώσουν οι καρδιές. Κάνε την επιλογή σου. Ή έρχεσαι μαζί μας ή πας με το μουλάρι σου. Τι τρόπος είναι αυτός? Είναι καλός τρόπος να μην μας γδάρουν ζωντανούς, δηλαδή ότι έπαθαν οι οδηγοί του καθηγητά. Λοιπόν... Κατάλαβα το νόημα, κύριε. Θα έρθω μαζί σας. Πολύ καλά. Ούγκας, ξεκίνα. Κυρίες, παρακαλώ. Καθηγητά, ας βιαστούμε. Μάλιστα, είμαι έτοιμος, κύριε, έτοιμος. Δε αμάκα μου. Μάλλον άμα ο καουάν. Μάγκουα, έχει πάντα δίκιο. Εχθροί μας ζωντανοί. Όχι για πολύ. Όχι, θα είναι νεκροί σε λίγο. Πολλά λόγια, όχι πράξεις. Ναι, χαϊσάτακ, μόμι κατενέν χατλαμπές τακμακ χαλαμ παραμπεντούχα. Πέλο. Μαύρο κοράκι, πέτα χαμηλά, χωρίς να σηκώνει μάτια από τη γη. Αφήνει τους εχθρούς για να επιτεθεί σε χοντρούς και ανάξιους Άγγλους. Αλλά όχι ο Μάγκουα. Αυτός πέτα ψηλά, θέλει τις καρδιές των εχθρών. Θα πει στο έθνος μας, είναι η καρδιά του Καντάκ. Έχει σκοτώσει πολλούς Χούρονς. Εδώ είναι το σκάλ του αρχηγού Κεφαγλίκ. Αυτό είναι το όπλο του. Κάντε αυτό και κάθε μέλος της φυλής μας θα είναι ήρωας! Μαγκουάσιε, να βάει! Σπίδι, αλλά εγώ ξέρω να μιλάω στις καρδιές των πολεμιστών! Και εγώ θα πάρω την κόρη του Μωρό.
μικρό βηματάκι. Αυτό είναι όλο. Ω, τι κρίμα, Δέσποινης Άλης. Ευτυχώς που δεν μας βλέπουν όλοι αδιάκριτοι. Ευχαριστώ, καθηγητά. Οι πολιτισμένοι σας φύσοι με βοήθησαν να ανεχτώ αυτή την κόλαση. Κόλαση? Εννοείς ότι δεν έχεις προσέξει την ομορφιά αυτή που μας περιβάλλει? Δεν ακούς τους μαγευτικούς ήχους του δάσους? Δεν μυρίζεις τη δροσιά του νερού? Το ποτάμι πρέπει να είναι κοντά. Ίσως θέλεις να πάμε εκεί να ξεχουραστούμε. Κόρα, τι έπαθες? Μιλάς, λες και είσαι... Ινδιανά. Α, α. Πάντως, τα σχόλια δείχνουν ότι θα μπορούσε... Κόρα, πες κάτι. Δεν καταλαβαίνεις ότι σε λένε πρωτόγονο? Ο Ούγκας δεν είναι πρωτόγονος. Πιστεύω, η Δεσποινής Άλης θέλει να πάει με το μέρος των εχθρών μας. Αρκετά. Κάτω στο ποτάμι υπάρχει ένα ασφαλές μέρος. Ελάτε. Άντε, πάμε. Μην είσαι τόσο μη άγγιχτη. Και άλλοι καταράκτες. Ποτέ δεν ηρεμούμε εδώ πέρα. Μέσα, γρήγορα. Τέλεια. Κανείς δεν μπορεί να μπει από εδώ. Σας εμπιστεύω με τα κορίτσια, καθηγητά. Μείνετε εδώ και μην βγάλετε άχνα. Πάμε να φέρουμε κάτι να φάμε. Μπορείτε να βασίζεστε πάνω μου. Δεν θα σας απογοητεύσω. Ελάτε, κύριε. Και οι τσεμάνοι χαϊκούν αμοϊκάν! Ουκέμα, σάβα κούνα χανικέ! Κάποιος ηλίθιος έχει ανάψει φωτιά! Φαίνεται πως η φωτιά μας πάει πολύ καλά. Τι είναι? Σε κουράσω, αγαπητή μου, και σε λίγο θα τρώμε ωραίο ζεστό φαΐ. Τρελαθήκατε? Τι είναι, Δεσποινής Κόρα? Αυτό που συμβαίνει είναι ότι είστε ηλίθιος. Ω, Θεέ μου! Πώς τολμάς αυτόν? Έπρεπε να σε μπνίξω. Σου είπα να έχεις ησυχία εδώ. Μα δεν έκανα θόρυβο. Χειρότερα έκανες. Ο καπνός φαίνεται από χιλιόμετρα. Δηλαδή οι Χούρονς. Οι Χούρονς, ναι. Όλοι πάμε τόσο, όλοι πάμε. Αρκετά, καθηγητά. Αυτό που θα κάνουμε είναι άλλο. Και μετά είχα την τύχη να πιάσω μιας πρώτης τάξεως ρουτέρια Σιλβεστρίτης που κανένας δεν θα το περίμενε σε τέτοιο υψόμετρο. Και όταν το έστειλα στη Βασιλική Ακαδημία, οι συνάδελφοί μου πρασίνησαν από το κακό τους, ειδικά αυτός ο ξινός Φροντερίγκεϊ. Τώρα! Φέρτε τα όπλα! Ξαναεπιτεθούν. Θα σας δείξω πώς να το οπλίσετε. Δεν υπάρχει λόγος. Είμαστε κόρες στρατιώτη. Εγώ θα μπορούσα να βοηθήσω, κύριε. Εσύ έχεις ξεχάσει ότι έχεις ήδη όπλο. Θα κάνουν επίθεση από ξηρά και από το ποτάμι. Μπορείς να προσέχεις αυτούς τη σχεδία.
Μην πυροβολείς. Θα δώσω εγώ σήμα. Έτοιμοι? Ναι. Πιστεύω ότι χτυπήσαμε και οι δύο τον ίδιο. Πολύ καλό σημάδι, Δέσποινης Άλης. Γεια σένα. Τι να πω, ανθρωπέ μου, τι να πω. Έχω την εντύπωση, ίσως ήταν αποτύχη. Αλλά ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Η τύχη του πρωτάρι. Εύχομαι να παραμείνει έτσι. Η σφαίρα πέρασε το μυρό του και χάνει πολύ αίμα. Κόρα, χτύπησες! Όχι, μου μπήκε σκόνη στο μάτι. Μάλιστα, πρέπει να υπάρχει κάποιος κρυμμένος στο δέντρο. Εκεί πάνω. Μείνετε χαμηλά, αλλιώς θα μας πετύχει όλους. Μπορούμε να προσπαθήσουμε εμείς να τον πετύχουμε. Όχι, ποτέ δεν θα τα καταφέρουμε. Όχι! Χτυπήθηκε! Καλύψτε τον! Καλά, κύριε, το μάτι. Μην σας νοιάζει, Δεσποινής Άλης. Ό,τι και να κάνουν, δεν είναι εύκολο να με καθαρίσουν. Υποχωρούν. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε ασφαλείς. Κανείς δεν είναι ασφαλής. Η μέρα σβήνει και πιθανόν να πεθάνουμε αύριο. Ο αρχηγός έχει δίκιο. Μας τέλειωσαν οι σφαίρες. Οι Χούρονς ξέρουν ότι είναι θέμα χρόνου. Μα αυτό σημαίνει... Είμαστε καταδικασμένοι. Δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής. Μπορούμε να αντισταθούμε στα επόμενα δύο χτυπήματα. Το πολύ, αλλά μετά... Λυπάμαι πολύ. Μα πού! Έχασες πολύ αίμα. Καλύτερα να πας για ύμνο. Έχετε δίκιο. Αλλά πρώτα θα πω έναν ψαλμό για να είμαστε ασφαλείς. Ξεκουραστείτε. Θα τραγουδήσω για το μέγα πνεύμα. Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ είμαι χριστιανός και εσείς... Υπάρχουν χιλιάδες δέντρα στο δάσος, αλλά ο ουρανός είναι ένας. Πολύ ωραία το θέσατε. Νομίζω πως έχετε δίκιο. Τραγουδίστε, παρακαλώ. Hi, 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 way, 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 way. Hi, 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 way, 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 way. Hi, way, wakana, wakana. Hey, way. Φαίνεται σαν να λάμπουν για μας. Τα τελευταία φώτα πριν το σκοτάδι. Η αγάπη δεν φοβάται το σκοτάδι. Το φως της είναι πιο δυνατό από το σκοτάδι. Δεν θα χαθούμε αν έχουμε αυτήν. Λυπάμαι για πριν. Εύχομαι να μην σε προσέβαλα. Σας παρακαλώ να μιλάτε ειλικρινά. Δεν με συμπαθείτε καθόλου, έτσι δεν είναι? Αντιθέτως, μ' αρέσετε κιόλας. Τότε δεν νομίζετε ότι είμαι άχρηστο κακομαθημένο παιδί? Όχι καθόλου.
Ίσως το νόμιζα λίγο στην αρχή. Αλήθεια? Ναι, δεν είμαι και πολύ διπλωμάτης, αλλά μου πήρε μόνο δύο μερούλες μέχρι να δω πόσο λάθος έκανα. Έχετε δυνατό χαρακτήρα και κουράγιο. Μένετε καιρό με τους Ινδιάνους? Όλη μου τη ζωή. Ήμουν 4 χρονών όταν οι Χούρονς σκότωσαν όλη την οικογένειά μου. Θα είχα γίνει τρόφια τους λύκους αν δεν με είχε σώσει το μεγαφίδι. Από τότε, εκείνος και ο Ούγκας είναι η οικογένειά μου. Και το όνομά σας, Αϊτομάτι, πώς βγήκε αυτό? Οι Ινδιάνοι δίνουν ένα όνομα σε ένα ζώο ή έναν άνθρωπο, με βάση το πιο ένδονο χαρακτηριστικό του. Το μεγαφίδι επέλεξε για μένα το όνομα επειδή έχω καλό σημάδι. Οι Χούρονς με λένε Μακριόπλο. Η μητέρα μου δεν ξέρω τι όνομα μου έδωσε. Ωιο! Αετομάτι, φέρε φωτιά! Είναι θέμα χρόνου. Μπορούμε να πηδήξουμε στο ποτάμι. Αν και θα πεθάνουμε, τουλάχιστον δεν θα μας πιάσουν αυτοί. Δεν ξέρω για σας, κύριοι, αλλά εγώ ίδιος προτιμώ να πεθάνω στεγνός. Πάμε, Ούγκας. Οι Χουρόν σίγουρα θα χαρίσουν τη ζωή σε ένα γέρο και σε δύο κοπέλες. Όχι, θα έρθω μαζί σας. Πηγαίνετε οι τρεις σας. Θα γυρίσετε να μας σώσετε, το ξέρω. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δέσποινης Άλης. Το υπόσχομαι. Μας πλησιάζουν. Πάμε! Θα γυρίσεις σε μένα, Ούγκας. Το ξέρω. Φίλοι, τώρα έχουμε έναν εξαιρετικό λόγο για να γυρίσουμε. Σαράμι! Πάρε τα χέρια σου από πάνω! Σαράμι! Ακόμα καλύτερα, με το ποτάμι δεν θα χρειαστεί καν να τους σκοτώσουμε.